Πάμε να φτιάξουμε τους κουραμπιέδες και τα μικρά μυστικά που έχουμε. Ξεκινάμε. Βλέπετε. Ένα τεταρτάκι χτύπημα. Το μόνο που έκανα εγώ με τη σπάτουλα ήταν να κατεβάζω από τα τυχώματα το μείγμα. Βλέπετε. Αυτό. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Τη δοσολογία σας θα σας δώσω μόλις τελειώσει το live. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε ένα λεπτό χτυπηματάκι μόνο. Να μην μας πάρει το κεφάλι, για αυτό το λόγο το χτύπησα νωρίτερα, για να μην έχουμε φασαρία. Λοιπόν, μέσα εγώ ρίχνω 2 βανίλιες. Να χτυπηθεί καλά. Εδώ έχω αλεύρικο σκηνισμένο και 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Θα ρίξω μέσα στο μείγμα μου. Για ποιο λόγο κάνω και ρίχνω αυτό, 2-3 κουταλιές. Γιατί αυτή τη στιγμή θα ρίξω ένα αυγό. Στην ουσία να μην κόψει το μείγμα. Δεν θα κόψει, να μην φαίνεται ότι έχει κόψει. Γι' αυτό ρίχνουμε 2-3 κουταλιές, όπως κάνουμε και στο κέικ άλλωστε. Μικρά μυστικά στην κουζίνα. Λοιπόν, μέσα θα ρίξω 1 κουταλιά κονιάκ. Και μέσα θα ρίξω ροδόνερο. Το ροδόνερο για μένα παίζει μεγάλη σημασία στους κουραμπιέδες, δίνει υπέροχο άρωμα και θα σας πω και πότε άλλοτε ρίχνω. 1 κουταλιά και από αυτό. Αυτά ήταν τα αρώματα που ρίχνω μέσα στο κουραμπιεδάκι μου. Λοιπόν, τέλος από τα χτυπήματα με το μίξερ. Η όλη ιστορία είναι να χτυπηθεί καλά το βούτυρο με το με την άχνη και ρίχνετε μέσα λίγο αλευράκι κοσκινισμένο να μην φαίνεται σαν κομμένο το μείγμα. Είπα, ο λόγος που κάνω τα live είναι για να σας λέω μικρά μυστικά που κάνω εγώ στην κουζίνα μου, τα οποία δεν τα ανακάλυψα μόνη μου, τα έχω διαβάσει. Η μαμά μου έφτιαχνε κουραμπιέδες με αλυσίδα, πλέον εγώ δεν το κάνω. Θεωρώ ότι αυτή η συνταγή είναι πολύ πιο εύκολη. Δεν θυαθέτουν όλα τα σπίτια τζάκι για να φυλάνε τη στάχτη, έτσι. Δεν κάνει η στάχτη από το, από την ψησταριά που ψήνουμε τα σουβλάκια. Θέλει καθαρή στάχτη. Λοιπόν, κλείνω το μίξερ στην άκρη. Κονιάκ δεν χρειάζεται άλλο. Τα σκουπιδάκια μας στην άκρη. Εδώ βλέπουμε πως έχει γίνει η βάση από τους κουραμπιέδες. Ο κουραμπιές τι σημαίνει? Ένα καλοψημένο μπισκότο. Αυτό είναι ο κουραμπιές. Λοιπόν, και τώρα έχω καβουρδίσει εδώ 200 γραμμάρια αμύγδαλο, το οποίο το έχω ούτε ψιλοκόψει, θα πω, ούτε χοντροκόψει. Κάτι ενδιάμεσο για να τρως τον κουραμπιέ και να κάνει να το καταλαβαίνει στο αμυγδαλάκι. Το ρίχνω. Πρώτα ρίχνω το αμύγδαλο. (Κοίλιο)
όσο μπορώ με τη σπάτουλα και θα σας πω άλλο ένα μικρό μυστικάκι. Λοιπόν. Και τώρα δεν με έχετε δει ποτέ να φοράω γάντι. Για ποιο λόγο θα φορέσω γάντι? Για να είναι αφράτη ή κουραβιέδες, δεν πρέπει να έρχονται σε θερμοκρασία με το χέρι μας. Αυτό να το ξέρετε και να το θυμάστε. Αν σας γίνονται σκληροί, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Λοιπόν, καθαρίζω καλά τη σπάτουλά μου από το βουτυράκι μου. Α, το βουτυράκι που πήρα. Φέτος δεν πήρα λουρπακ. Ήμουνα στο μάκρυ με το γιο μου τον Δημήτρη για ψώνια και πήρα αυτό το βούτυρο, το χρησιμοποιούν στα εστιατόρια. Λοιπόν, είναι πανάκριβο και το είχε σε προσφορά 250 γραμμάρια. Ναι, 250 γραμμάρια, 2 ευρώ. Φέτος πήρα αυτό το βούτυρο, άκουσα το παιδί μου. Το βούτυρο παίζει μεγάλο ρόλο στους κουραβιέδες. Άλλες χρονιές έπαιρνα το λουρπακ, το βγάζαν όλα τα σούπερ μάρκετ σε προσφορά. Φέτος βρήκα αυτό, πήρα αυτό. Όσοι γνωρίζουν, ακολουθούν τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, βλέπετε πόσο απαλή και αφράτη είναι. Και έβαλα γάντι, σας είπα για το ποιο λόγο. Εύχομαι να μπορέσω να τους πλάσω, γιατί εγώ με τα γάντια δεν το έχω συνηθίσει. Λοιπόν, εδώ έχω 900 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Είδατε, τώρα δεν σας πέδεψα σήμερα. Με 2 κουταλάκια μπέικινγκ. Ρίχνω στην αρχή το μισό σχεδόν. Δεν θέλει πολύ ζύμωμα. Ανακάτεμα. Δεν το ζυμώνουμε. Όπως κάνουμε και με τα μελομακάρονα. Δεν τα ζυμώνουμε. Λοιπόν. Όσοι έχουν κεραστεί, μου λένε ότι φτιάχνω πολύ ωραίους κουραβιέδες. Απλά να προσέχετε τα βηματάκια. Μου φεύγει και το γάντι. Τέλεια! Ήθελα μεγαλύτερη λεκάνη, αλήθεια είναι. Και όχι τον μπολ του μίξερ. Λοιπόν. Μου τραβάει τα γάντια μέσα, παιδιά. Αχ! Λοιπόν. Βλέπετε ότι η ζυμούλα μάλλον θα το πάρει όλο το αλεύρι. Όχι μάλλον, είναι μετρημένο το αλεύρι. Όλα καλά με το live, πιστεύω, δεν πιστεύω να μας το κόψουν πάλι. Την προηγούμενη φορά έπαιζε ο Αλέξανδρος. Τώρα τι έγινε, ο Θεός και η ψυχή του. Λοιπόν, παίρνω από κάτω τη ζυμούλα μου. Εκεί. Μέχρι να τραβήξει το αλευράκι μου. Θα βγουν μπόλικοι κουραμπιέδες, η αλήθεια είναι αυτή. Εκεί. Να το γυρίσω πάνω στην τάβλα να κάνω δουλειά μου. Εκεί. Μου σχογολάει το βούτυρο. Πάει και αυτό στην άκρη. Για πάμε τώρα να μαζέψουμε τη ζυμιόλη. Τέλεια. Άντε να είμαστε καλά και του χρόνου. Να ξαναφτιάξω στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου και παρεούλα. Όπως πάντα.
αυτό το μυστικό με τα γάντια, γι' αυτό δεν νιώθω τη ζύμη τώρα. Το έχει πει σε εκπομπή ο Άκης που κάνει τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, οι περισσότερες κυρίες με τα χέρια το κάνουν. Και είναι έτοιμη η ζύμη μας. Εκεί. Τέλεια. Τέλεια. Και δεν την πιάνω με τα χέρια. Να την νιώσω. Λοιπόν. Έτοιμη. Τη βάζω εδώ δίπλα μου. Να καθαρίσω την τάβλα μου. Εκεί. Εσείς με την ησυχία σας σε μια μεγάλη λεκάνη. Αν κάνετε αυτούς που σας δείχνω, αν και τα περισσότερα κορίτσια είδα σήμερα, χιόνισε η ομάδα από κουραβιέ. Μου φεύγουν και τα γάντια. Λοιπόν, καθαρίζω καλά την τάβλα μου από τα ζυμαράκια. Εκεί. Παίρνω το ταψάκι μου. Να προτιμάτε να χρησιμοποιείτε ταψάκια αλουμινίου. Ψήνονται πολύ ωραία. Ωραία ματούλα μου. Λοιπόν, ψήνονται πάρα πολύ ωραία οι κουραμπιέδες. Απλά να το ξέρετε. Μικρά tips που σας κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη. Και τώρα, παίρνω όσο ένα κεφτεδάκι. Άμα τα φτιάξω με τα γάκια, τηλεγραφήστε μου. Λοιπόν, παίρνω όσο ένα... Α, να το! Παίρνω όσο ένα κεφτεδάκι. Και τι κάνω. Κάνω με το δάχτυλό μου μία τελίτσα στη μέση. Σας το έχω ξαναδείξει και πέρυσι live στα παλιά κορίτσια μιλάω. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Γιατί με τη δαχτυλίτσα στη μέση το κουραμπιεδάκι μας ψήνεται ομοιόμορφα και σωστά. Και δεν μένει άψητο στο κέντρο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν θα αχνίσετε θα δείτε ότι αγκαλιάζει την άχνη μέσα. Συνεχίζουμε. Και κάνω πάλι. Μικρούλια όμως. Όχι μεγάλα, αν και αυτό μεγάλο μου βγήκε. Σας έχω πει, θέλω να την νιώθω ρε γάμο το τη ζύμη εγώ. Άρε Άκη. Λοιπόν, εδώ. Παιδιά, δεν μπορώ να τη δουλέψω το γάτι. Θα το κάνω όπως το έκανα πάντα, δεν μπορώ. Θέλω να την νιώθω τη ζύμη. Λοιπόν, τελίτσα στο κέντρο. Οι κουραμπιέδες οι σωστοί πρέπει να κάνουν σκασίματα. Βλέπω κάποια κορίτσια στεναχωριούνται γιατί ο κουραμπιές έσκασε. Μα ο κουραμπιές πρέπει να είναι σκασμένος. Εδώ. Κεφτεδάκι. Δεν ζυγίζουμε. Κεφτεδάκι. Θα θυμόσαστε το κεφτεδάκι. Μία τελίτσα στη μέση για να ψήνει το ομοιόμορφα και να αγκαλιάζει την άχνη μετά. Δεν είμαι εγώ παιδί μου για γάντια. Μου λέει η Νατάσα κορίτσια προχθές, ρε μάμα εσύ δεν θα φτιάξεις τα νύχια σου για Χριστούγεννα. Όχι της λέω. Εγώ θέλω να φτιάχνω πραγματάκια στην κουζίνα. Τα νύχια τα έφτιαχνα όταν ήμουν ανήπαντρη. Νυχάρες είχα. Τώρα μ' αρέσει να δημιουργώ. Εκεί. Ένα λεπτάκι. Εκεί. Εσύ σου φτιάχνω. Τι κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες. Έχεις κανέναν έτοιμο. Όχι. Να ψηθούνε βρε. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω. Ετοιμάσαμε το πρώτο το ταψί. Το πρώτο το ταψί που σημαίνει ότι ψήνεται, είπαμε, γύρω στα 25
20 λεπτά. Ίσα να πάρουν χρωματάκι, όχι έντονο χρώμα. Λοιπόν, τους βγάζουμε. Α, στους 180 αέρα εγώ. Λοιπόν, τους βγάζουμε. Όταν θα βγουν από το φούρνο, εγώ θα τους ψεκάσω με το ανθόνερο που βλέπετε εκεί. Τους δίνουν απίστευτη μυρωδιά. Και μετά, μόλις γίνουν λίγο χλιαροί, τους περνάμε με άχνη. Μην ξεχνάτε, μέσα στην άχνη να ρίξετε 2 βανίλιες. Αυτή θα είναι η αποκορύφωση του κουραμπιέ.